για να κρυφτεί ο Παπαφώτης από τον κόσμο και να βρει ευκαιρία να κάνει ατελείωτη προσευχή, ατελείωτη κρυμμένος, να μην τον βρίσκει κανένας, έρχονταν εδώ σε αυτό το πιθάρι, σε αυτό εδώ το πιθάρι, χώνονταν μέσα και εδώ κάθονταν και προσεύχονταν. Εδώ μέσα κάθονταν και προσεύχονταν με τις ώρες, με τις μέρες. Ναι, με τις μέρες ήθελε την ησυχία του να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται, να προσεύχεται και τελειωμό να μην έχει η προσευχή του. Έτσι είναι η Άγιοι. Ταπείνωση, υπομονή, αγάπη, άσκηση και προσευχή και κατεβάζουν για μας το Θεό κάτω στη γη. Ήταν μικροκαμωμένος, χωρούσε μέσα στο πιθάρι, χωρούσε μέσα στο πιθάρι και χώρονταν εκεί. Και αν φώναζε καμία, έρχονταν καμιά γιαγιά, Παπαφώτη, 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 Παπαφώτη. Έβγαζε το χέρι και σαν να τιμούντζον, εδώ είμαι μωρή, εδώ είμαι, άσε με να προσευχηθώ. Και συνέχισε την προσευχή του. Για όλους μας. Για όλους μας. Για όλους μας, για όλο τον κόσμο. Έτσι οι Άγιοι προσεύχονται για όλο τον κόσμο, για αυτού, για τους εαυτούς τους. Εδώ ήταν το σπίτι του. Αυτό το στρόγγυλο, το πυργάκι εδώ ήταν το σπίτι του. Αλλά συνήθως λέει ότι κοιμόταν το καλοκαίρι, ειδικά που είχε ζέστη, κοιμόταν έξω. Κάτω στο χώμα, εδώ στην άκρη, ξάπλωνε και κοιμόταν. Πόσες ώρες κοιμόταν, πόσες ώρες προσεύχονταν, αλλά εδώ, σε αυτό το μέρος εδώ ήταν το πυργάκι, το οποίο είχε για σπίτι του ο Παπαφώτης, για κελάκι του. Εδώ είδε και αν δεν είδε οράματα και αν δεν είδε άγια πράγματα. Ναι, ναι Παπαφώτη μας, ναι αγάπη μας, ναι Παπαφώτη μας.